Πριν από 5 περίπου χρόνια δημιουργήθηκε το Regeneration σαν μια προσπάθεια προκειμένου να αναστραφεί το κλίμα της διαρροής ταλέντων στο εξωτερικό, να ενισχύσουμε την νεανική απασχολησιμότητα και να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ του νέου πτυχιούχου και της αγοράς εργασίας. Είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ένας νέος πτυχιούχος ή μια εταιρεία να πληρώσει κάτι απέναντι στο πρόγραμμα, και ο στόχος μας είναι να παντρεύουμε τους νέους πτυχιούχους με την αγορά εργασίας. Χρησιμοποιούμε ένα πρόγραμμα στο οποίο κάθε νέος πτυχιούχος μέχρι 29 ετών που έχει από 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσίας μπορεί να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα, να περάσει δύο στάδια αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνουν ψυχομετρικά εργαλεία σε ένα gaming περιβάλλον, πολύ ωραίο, πολύ, πολύ νεανικό. Και αν πετύχει, αν περάσει αυτή την αξιολόγηση, τον περιμένουν συνεντεύξεις με ανώτερα και ανώτατα στελέχη της αγοράς, προκειμένου να ανακαλύψουμε και να προκρίνουμε συμπεριφορική αριστεία. Είναι αυτό το οποίο κοιτάμε. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το ακαδημαϊκό, όσο το πάθος, το ήθος και η ποιότητα κάθε νέου. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή τη διαδικασία, οι φιναλίστοι μας μπαίνουν σε μια διαδικασία εκπαίδευσης ήπιων δεξιοτήτων και τεχνικών, προκειμένου να τους κάνουμε αρκετά ελκυστικούς για την αγορά εργασίας, και μετά χέρι-χέρι πηγαίνουμε και τους βάζουμε μέσα σε εταιρείες για να δουλέψουν. Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να έχουμε 1.100 προσλήψεις νέων πτυχιούχων σε περισσότερες από 400 εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, με το πολύ πολύ σημαντικό ποσοστό του 90%, το οποίο τι είναι η ανανέωση των συμβάσεών τους μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο και το πιο, αν θέλετε, εύθραυστο για να απολυθεί ένας νέος ή να σταματήσει τη συνεργασία του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δημιουργούμε καριέρες και όχι απλά ένα διάλειμμα στην ενεργία των νέων. Κουραζόμαστε πολύ, αλλά κοιμόμαστε με ένα χαμόγελο το βράδυ, γιατί είναι κοινωνικό λειτουργήμα αυτό το οποίο κάνουμε. Βοηθούμε τους νέους, τους αλλάζουμε τη ζωή, τους βλέπουμε από μια κατάσταση κατάθλιψης, μη παραγωγικότητας, μια κατάσταση βαρεμάρας, αν θέλετε, να τους μετατρέπουμε σε παγκόσμιους ενεργούς πολίτες, σε ανθρώπους οι οποίοι παράγουν, πηγαίνουν στη δουλειά τους, νιώθουν όμορφα, γιατί επιβραβεύονται για αυτό το οποίο κάνουν, και συντελούμε και εμείς στο να μπορέσουμε ουσιαστικά να τους πάμε ένα βήμα πιο πάνω και να τους κρατήσουμε στη χώρα, γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολύ αξιόλογο νέο προσωπικό, στελεχειακό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να το κρατήσουμε στην Ελλάδα και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις γι' αυτό. Αρκεί να είναι πτυχιούχος από οποιοδήποτε ακαδημαϊκό υπόβαθρο και από οποιοδήποτε, αν θέλετε, ακαδημαϊκό ίδρυμα, δηλαδή ΑΕΗ, ΤΕΗ, ΙΕΚ, κολέγιο και πανεπιστήμιο εξωτερικού, να είναι μέχρι 29 ετών και να έχει από 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσίας. Είναι πολύ σημαντικό το 0, δηλαδή παιδιά τα οποία δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία. Τα δεχόμαστε και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης και εκπαίδευσης και εν τέλει βρίσκουν την εργασία τους. Και να σημειώσω ότι δεν πληρώνουν κάτι γι' αυτό. Δηλαδή μπορεί να βρουν την εργασία τους, αλλά δεν θα χρειαστεί ποτέ να βγάλουν ένα ευρώ για να καταθέσουν στο Regeneration.